Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Ήρθαμε στην Ελευσίνα, σήμερα Τετάρτη 21 Απριλίου, για να παρακολουθήσουμε την προπόνηση του Πανελευσινιακού. Πανελευσινιακός είναι στον 8ο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής. Μαζί μας έχουμε τη χαρά να έχουμε τον προπονητή της ομάδας, Θεόφιλο Καλύβα. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα. Coach, πρώτο match, διότι την προηγούμενη αγωνιστική δεν παίξατε, μετά από αρκετό καιρό, με το Κερατσίνι. Το γνωρίζετε και εσείς όπως και όλος ο κόσμος, ζούμε πρωτόγνωρα πράγματα και στην κοινωνία αλλά και στο ποδόσφαιρο. Μετά από 6 μήνες, επιτέλους και εμείς κάναμε το πρώτο μας παιχνίδι. Ένα παιχνίδι το οποίο το περιμέναμε από την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά λόγω των γνωστών γεγονότων με τα κρούσματα, αυτή τη στιγμή έγινε το πρώτο 90 λεπτό για μας. Και ήταν και το αρνητικό στοιχείο, αν θέλετε, στο παιχνίδι, γιατί το Κερατσίνι την προηγούμενη εβδομάδα είχε παίξει, οπότε είχε ένα επίσημο παιχνίδι, ένα επίσημο 90 λεπτό, ενώ εμείς και λόγω των προβλημάτων και λόγω ότι δεν είχαμε επίσημο παιχνίδι, έπρεπε να υπερβάλλουμε αυτούς. Παρ' όλα αυτά, coach, ευρύ σκορ, 3-0, κόντρα στο Κερατσίνι, το οποίο Κερατσίνι έχει ενισχυθεί στις μεταγραφές. Σωστά, σωστά. Πήρε παιδιά, έμπειρα παιδιά που γνωρίζουν την κατηγορία, το γνωρίζαμε αυτό το πράγμα. Όμως η αλήθεια είναι ότι... Αυτό δείχνει την ποιότητα της ομάδας, coach. Την ποιότητα του ρόστερ. Αν με ρωτήσετε, σωστά, και η ποιότητα του ρόστερ είναι πάρα πολύ καλή, αλλά κυρίως μας δόθηκε δυνατότητα, γιατί και εγώ είχα έρθει στην ομάδα 11 μέρες πριν ξεκινήσω το πρωτάθλημα, οπότε μας κυνήγαγε, συσσαγωγικά το κυνήγαγε, το παιχνίδι της Κυριακής, ενώ τώρα, περίπου 30 μέρες πριν ξεκινήσω το πρωτάθλημα, την ώρα που μας δόθηκε δηλαδή άδεια από την πολιτεία, τα παιδιά δουλέψαμε πάρα πολύ σαν μίνι προετοιμασία και πολλά κομμάτια της τακτικής, είτε στην αμυντική λειτουργία, είτε στην επιθετική, νομίζω ότι αρχίζουν και βγαίνουν σε μεγάλο βαθμό μέσα στο γήπεδο. Ο Πανελευσινιακός, ένα ιστορικό σωματείο, Θεόφιλε, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι φανταστείτε ότι εγώ το 1996 με τον προπονητή τότε τον Νίκο Νασόπλο ήταν στην Β' Εθνική και ήμουν ένας από τους προσβεστές του ρόστερ τότε. Οπότε καταλαβαίνετε, νομίζω ότι γνωρίζω αρκετά καλά την ιστορία του Πανελευσινιακού. Θεόφιλε, πριν να συνεχίσουμε στον Πανελευσινιακό, θα ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή είσαι και ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Πειραιά, διότι έχει ανοίξει ουσιαστικά μόνο η Football League, η ΓΑΜΑ Εθνική και η ΑΛΦΑ Εθνική Γυναικών. Δεν θα γίνουν τα αεραστεχνικά πρωταθλήματα, θεωρείται ως, η σεζόν ως μη γενόμενη. Θέλω να αναφερθούμε στους συναδέλφους σου προπονητές, οι οποίοι υπάρχουν κάποιοι προπονητές που δεν κάνουν κάποια άλλη εργασία, αλλά ζουν αποκλειστικά από το χώρο του αθλητισμού, του ποδοσφαίρου. Σωστά, πολύ σωστά. Αντιμετωπίσανε όλα τα παιδιά, οι συνάδελφοι δηλαδή, ας πούμε, μεγάλο πρόβλημα και πολύ περισσότερο τα παιδιά που το κάνουν σαν πρώτη εργασία. Η αλήθεια είναι όμως ότι, αν δεν το γνωρίζετε κι εσείς και ο κόσμος, τον τελευταίο μήνα μας δόθηκε σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Προπονητών. Uh-huh. Οι σύνδεσμοι προπονητές καταθέσανε μία λίστα με τους προπονητές αυτούς που και έχουν ενεργεία ταυτότητα και, εν πάση περιπτώσει, τηρούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα που χρειάζεται, που θέλει η πολιτεία, ώστε και αυτοί να πάρουν κάποιο βοήθημα, τουλάχιστον για το Γενάρη και το Φεβρουάριο. Κάναμε τις ενέργειες σαν σύνδεσμος προπονητών και εμείς του Πειραιά. Κάναμε τις ενέργειές μας όσον αφορά δηλαδή, τα δικά μας μέλη και ειδοποιηθήκανε και αυτοί, οπότε η αλήθεια είναι ότι θα υπάρξει από εκεί κάποιο βοήθημα από την πολιτεία. Είναι θετικό αυτό. Όμως, κατά τα ψέματα, είναι ψίχουλα μπροστά σε αυτό το που μας έχει βρει όλη την κοινωνία. Πρέπει να αρχίσουν οι προπονήσεις, να ανοίξουν μια ακαδημία σε coach. Έχω πει κάτι και θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Ο αθλητισμός, βλέπετε ότι εδώ υπάρχει ένας τεράστιος χώρος, το να βάλεις 20 παιδάκια σε αυτό το χώρο και με τη βάση έτσι, ένα πρωτόκολλο υγειονομικό που μπορεί να γίνει και δεν είναι και ιδιαίτερα δύσκολο. Ο χώρος είναι αυτός που είναι, μπορεί να γίνει κανονικά, να πληρεί δηλαδή τις προϋποθέσεις, τέλος πάντων, να γίνει μια σωστή προπόνηση. Αυτό νομίζω ότι το καταλαβαίνει και το πιο μικρό παιδί. Δεν έχω καταλάβει ακόμα γιατί πρέπει ο αθλητισμός να είναι ο τελευταίος που θα ανοίξει. Βλέπετε ότι και εμείς ήμασταν πολλές απορίες. Και η Football League, αν θέλετε, και η Super League 2, ακόμα και εμείς και η ΓΑΜΑ Εθνική. Τι εννοώ. Τα κρούσματα κάποια στιγμή μάλλον τα αποταλήματα όταν ή δεν ξεκινήσανε ακόμα τη Super League 2 και τη Football League, όταν τα κρούσματα ήταν πολύ πιο χαμηλά από ό,τι είναι τώρα. Και ξεκινήσαμε
όταν πλέον τα κρούσματα ήταν σε υψηλότερο έτσι, βαθμό. Δεν το καταλάβαινε εγώ προσωπικά αυτό. Τώρα βγαίνουν κάποιοι λοιμοξιολόγοι που και αυτούς πρέπει να τους ακούμε, γιατί αυτοί είναι έτσι, οι γνώστες του αντικειμένου, οι οποίοι δηλώνουν ότι, ξέρετε, κανονικά πρέπει να βγει ο κόσμος έξω και όχι να μείνει μέσα από τόσο καιρό, μας λέγανε. Αυτό θέλω να πω, δηλαδή, ότι ποιος ο λόγος λοιπόν σιγά σιγά να μην ανοίξει και οι ακαδημίες, έτσι, γιατί τα παιδιά μας, κακά τα ψέματα, γιατί και εγώ είμαι πατέρας, και το αποτέλεσμα είναι να είναι κλειστά μέσα σε έναν υπολογιστή και σε ένα σπίτι το οποίο πλέον δεν νομίζω ότι μπορεί, δηλαδή, ας πούμε, να τους κρατήσει, με ό,τι και εμείς έτσι κάποια πράγματα μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Να κλείσουμε και το κομμάτι του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Πειραιά. Είναι πρόεδρος ο Θόδωρος Παχωτουρίδης, εσείς αντιπρόεδρος, είναι ο Δημήτρης ο Καλίκας. Ο Γρηγόρης ο Μπιζάς, δεύτερος αντιπρόεδρος. Κοιτάξτε, είμαστε ένας σύνδεσμος, ο οποίος, αν σκεφτείτε ότι ξεκινήσαμε από 15 και τώρα είμαστε στον έκτο μας χρόνο. Πόσα μέλη? 435-36 κάπου εκεί αριθμούμε πλέον. Έχουμε γίνει από τους πιο έτσι, δυνατούς, να το πω έτσι, συνδέσμους σε όλη την Ελλάδα. Αλλά να ξέρετε, το κάνουμε με πολύ αγάπη, με πολύ τρέξιμο. Το ξεκίνησε και θέλω να το πω αυτό ο Δημήτρης ο Καλίκας, ο οποίος πραγματικά μας φώναξε, μας πήρε την πρωτοβουλία, αν θέλετε, και εκεί δημιουργήσαμε έτσι μια φιλία, να το πω έτσι, και εν πάση περιπτώσει όταν έγιναν οι πρώτες εκλογές και οι δεύτερες τώρα. Στις δεύτερες εκλογές αποφασίστηκε να είναι ο Θοδωρής Παχατουρίδης, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι άνθρωπος του ποδοσφαίρου, έχει διατελέσει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής σε υψηλό επίπεδο. Έχει διατελέσει προπονητής στις εθνικές ομάδες, οπότε καταλαβαίνετε ότι και εκείνος με την εμπειρία του, με τις γνώσεις του, και εμείς όσον αφορά το κομμάτι που ήμασταν έτσι πιο παλιοί, δηλαδή ας πούμε στο σύνδεσμο, προσπαθούμε να φτιάξουμε και να δημιουργήσουμε και καινούργια πράγματα για τους συναδέλφους. Ωραία. Coach, τώρα ήθελα και την γνώμη σου, εάν συμφωνείς με την απόφαση ότι να ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος και ολοκληρώνεται το φετινό πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Η αλήθεια είναι ότι, παράδειγμα, εμένα δεν μ' άρεσε. Μακάρι θα μπορούσε να γίνει, δεν ξέρω, ένας τρόπος, ποιος είναι αυτός. Είτε να ξεκινάγαμε όλοι στο 0, από την αρχή δηλαδή για να παίξουμε ένα γύρο, είτε να γίνει κανονικά το πρωτάθλημα όπως είχε οριστεί. Σίγουρα, οι ομάδες που είναι πρώτοι στη βαθμολογία, που πήραν τους βαθμούς στο γήπεδο, έτσι θα δικούτσαν. Αυτή τη στιγμή αδικούνται κάποιες άλλες ομάδες, έτσι, που δεν κάνανε ένα καλό ξεκίνημα. Δεν μπορώ να σας πω λοιπόν αν είναι σωστή απόφαση ή εν πάση περιπτώσει λάθος. Έπρεπε να πάρθει μια απόφαση, υπάρχει και αυτή. Η ΕΠΟ ίσως γνωρίζει κάποια πράγματα περισσότερα και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι πλέον να πατήσουμε πάνω σε αυτό το πλάνο της ΕΠΟ. Και προσπαθούμε και εμείς παιχνίδι με παιχνίδι πλέον, γιατί τώρα κακά τα ψέματα το παιχνίδι το ένα δεν είναι τρεις πόντι, είναι έξι για μένα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα, όχι μόνο για τον Παλαιστινιακό, για άλλες ομάδες, γιατί αν κάνεις μια ήττα μπορεί να χάνεσαι τη μία Κυριακή, γιατί ο βιβασμός είναι ο ίδιος, η προκήρυξη είναι η ίδια. Δεν έχει αλλάξει, δεν πέφτουν λιγότερες ομάδες. Τέσσερις πέφτουν από τον δικό μας όμιλο, τέσσερις πέφτουν. Οπότε και η άνοδο σίγουρα είναι κάτι το οποίο είχε ένα πλεονέκτημα ο ΕΑ Σαλαμίνας, γιατί είχε κάνει 4-4. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες ομάδες, Αιωλικό, Σιβάρι, έτσι που είναι ψηλά βαθμολογία και ίσως έχουν και αυτοί τον ίδιο στόχο. Πάντως και οι ομάδες δεν έχουν προετοιμαστεί στο 100%, ας πούμε. Είδες, coach, ότι είχαμε μια απόφαση να αρχίσουν οι προπονήσεις, μια δεύτερη απόφαση να σταματήσουν οι προπονήσεις και μετά να ξαναρχίσουν οι προπονήσεις. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή ότι εμείς ευτυχώς δουλέψαμε πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι. Από τη στιγμή που λέω και πάλι μας δόθηκε εντολή να ξεκινήσουμε. Όντως δεν μπορεί να είναι καμιά ομάδα στο βαθμό που θέλει. Η αλήθεια είναι ότι όσοι έχουν δουλέψει τα κομμάτια που θέλει ο κάθε προπονητής, νομίζω ότι θα είναι πιο έτοιμοι και θα φαίνεται, νομίζω, μέσα στο κήπεδο. Ωραία. Και ήθελα και την άποψή σου ως αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Πειραιά για τον νέο πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, τον κύριο Θοδωρή Ζαγοράκη. Να ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος που πάντα έλεγα ότι γενικά στο ποδόσφαιρο πρέπει να είναι άνθρωποι που γνωρίζουν το αντικείμενο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους ανθρώπους που ήταν, με τον κύριο Γραμμένο δηλαδή, ούτε με κάποιον άλλον που θα έρθει που θα ήταν εκτός ποδόσφαιρου. Δεν πάβει όμως ο κύριος Ζαγοράκης που ανέλαβε την Προεδρία της ΕΠΟ, είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει το αντικείμενο και έντος των γραμμών
Και μην ξεχνάμε και κάτι, ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος και διοικητικά έτσι, έχει υπάρξει πρόεδρος σε μια ομάδα που δεν ήταν και τα πιο καλύτερα χρόνια του ΠΑΟΚ. Οπότε νομίζω ότι συνδυάζει και το κομμάτι το αγωνιστικό, αλλά και το κομμάτι το διοικητικό. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι ότι ο κ. Ζαγοράκης δεν μπορεί ένας άνθρωπος μόνος του να φτιάξει πράγματα στο ποδόσφαιρο. Θα πρέπει και οι άνθρωποι που τον πλαισιώνουν σιγά σιγά γύρω από αυτόν να μοιραστούν κάποιες αρμοδιότητες και οι άνθρωποι αυτοί να βοηθήσουν, γιατί πραγματικά το χρειάζεται το ποδόσφαιρο. Γιατί θεωρώ ότι τις τελευταίες δεκαετίες δεν διανύουμε και τα καλύτερα χρόνια του ποδόσφαιρου. Και για την εκλογή του κυρίου Κλέαρχου του Τζαφέρη, του Προέδρου της Δυτικής Αττικής, της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δυτικής Αττικής. Ναι, ο κύριος Τζαφέρης, να ξέρετε, ήταν κάτι για μας πάρα πολύ καλό. Γνωρίζει το ποδόσφαιρο της περιοχής, γνωρίζει, έχει διατελέσει και πιο παλιά έτσι, και στη διοίκηση και του Πανεπιστημιακού, γνωρίζει το ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι είναι ένας από τους ανθρώπους ο οποίος θα πρέπει να έχει κοντά τον κύριο Ζαγοράκης και γι' αυτό άλλωστε νομίζω ότι και εκλέχτηκε και ταμεία της ΕΠΟ. Ένα σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί ίσως αν πάρθουν και κάποιες αποφάσεις που για το ρασανικό ποδόσφαιρο που ακούγονται, νομίζω ότι είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει καταλληλότερα έτσι, το χώρο αυτό. Ωραία, πάμε τώρα στον Πανελευσυνιακό. Θα πρέπει να είσαι ευχαριστημένος και από τη διοίκηση. Η διοίκηση έκανε ό,τι μπορούσε. Έγιναν και κάποιες μεταγραφές coach, έτσι, ενισχύθηκε η ομάδα. Να ξέρετε ότι είναι μια διοίκηση η οποία καταρχήν πρώτα είναι Πανελευσυνιακός. Αγαπάει το σωματείο αυτό που λέγεται Πανελευσυνιακός. Αγαπάει την περιοχή εδώ της Ελευσίνας. Και πραγματικά και εκτός Ελευσίνας που ήμουνα, τα ίδια πράγματα έλεγα. Όταν ήρθα λοιπόν στην ομάδα, πραγματικά αυτό το είδα την πρώτη στιγμή. Όντως, ό,τι έχω ζητήσει, να σου πω την αλήθεια, στο μεγαλύτερο βαθμό, να μην πω στο 100%, στο 90% έχει γίνει και είμαστε σε μια πολύ καλή συνεργασία και νομίζω ότι αυτό που θέλει είναι να πάει τον Πανελευσυνιακό κάποια στιγμή εκεί που το αρμόζει και κακά τα ψέματα σε επαγγελματικές κατηγορίες. Νομίζω ότι θα το πετύχει. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Βήμα-βήμα, αυτό λέω πάντα, νομίζω το γνωρίζει και η διοίκηση. Καλύτερα ίσως από μένα, οπότε είναι σε αυτό το σωστό δρόμο, έτσι πιστεύω. Ακολουθεί τώρα το παιχνίδι την Κυριακή στοιχείο απέναντι στη Μικρασιατική και την Τετάρτη το εξαναβολής παιχνίδι με τη Θεία Λαραφίνας. Έχω πει κάτι στα παιδιά και το λέμε και κάθε μέρα στην προπόνηση. Παιχνίδι ξεχωριστό του Κερατσινίου, παιχνίδι ξεχωριστό της Μικρασιατικής και της Τετάρτης με τη Θεία. Η Μικρασιατική είναι μια ομάδα η οποία νομίζω ότι έχει στόχο την παραμονή. Με αυτά που έτσι γνωρίζω επί το πλήστον. Είναι μια ομάδα η οποία θα παλέψει για αυτούς τους τρεις βαθμούς. Αλλά και εμείς, σας είπα και πριν, ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Πραγματικά βγάζουμε πράγματα μέσα στο γήπεδο τα οποία και ο κόσμος νομίζω σιγά σιγά το αντιλαμβάνεται, αλλά και εμάς μας αρέσουν. Και πιστεύω ότι θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο σίγουρα θα περάσουμε όμορφα. Θα είναι δύσκολο, αλλά θα κάνουμε ταμείο στο τέλος του παιχνιδιού. Οπότε να δούμε τι έχουμε καταφέρει. Αγωνιστικά προβλήματα υπάρχουν, coach? Υπάρχουν. Έχουμε δύο παιδιά που είναι τραυματίες. Υπάρχουν τα παιδιά τα οποία σιγά σιγά μπαίνουν λόγω κορονοϊού. Επίσης και δύο παιδιά ακόμα τα οποία δεν θα τους έχουμε για αυτό το παιχνίδι και αυτοί λόγω κορονοϊού. Οπότε καταλαβαίνετε τα προβλήματα δεν σταματάνε. Το θέμα ότι έχουμε μάθει να ζούμε με αυτά τα προβλήματα το τελευταίο διάστημα. Και δόξα τω Θεώ υπάρχει και ένα ρόστερ το οποίο μπορούν να καλυφθούν έτσι κάποιες θέσεις και κάποια παιδιά που θεωρούνται βασικοί από κάποια άλλα παιδιά που είναι εξίσου καλοί σε αυτό το κομμάτι. Τι μπορεί να υποσχεθεί ο προπονητής του Πανελευσυνιακού Θεόφιλος Καλύβας στους φιλάθλους της ομάδας? Τι να περιμένουν από την ομάδα στη συνέχεια του πρωταθλήματος? Αυτό που μπορώ να σας υποσχεθώ είναι ότι πολλή δουλειά και νομίζω ότι σιγά σιγά η δουλειά βγαίνει στο γήπεδο. Αυτό που θέλω εγώ είναι ότι όσοι το παρακολουθούν είτε από εδώ είτε από κάποια live stream που γίνονται να χαίρονται αυτό που βλέπουν. Δίνω μεγάλη βάση σε αυτό το κομμάτι το να παίξουμε ποδόσφαιρο. Γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα το δημιουργικό ποδόσφαιρο περνάει λίγο σε δεύτερη μοίρα. Γιατί όλοι κοιτάζουμε εμείς προπονητές πρώτα. Έτσι, το να πώς να μην δεχτούμε κάποιο τέρμα και χάσουμε το παιχνίδι. Εντάξει, εμένα μου αρέσει το να δημιουργώ. Άρα λοιπόν αυτό που θέλω να δώσω ένα μήνυμα στους φιλάθλους είναι καταρχήν κάθε παιχνίδι θα έρχονται να βλέπουν την ομάδα ή εν πάση περιπτώσει από όπου τη βλέπουν να καταλαβαίνουν ότι προσπαθούν να παίξουν ποδόσφαιρο και από εκεί και πέρα σίγουρα αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα και μέσα από το καλό ποδόσφαιρο να έρθει το αποτέλεσμα.
Ωραία. Και ως αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Πειραιά, το δικό σου μήνυμα σε όλους όσους ασχολούνται με το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο του Πειραιά και της Δυτικής Αττικής, Θεόφιλε. Δεν αλλάζει αν είναι ο Πειραιάς ή η Δυτική Αττική για μένα. Το αναφέρω διότι είναι δύο διαφορετικές ενώσεις. Σωστά. Αυτό που λέω πάντα εγώ είναι ότι ας κοιτάξει τώρα λίγο αυτός ο άνθρωπος που βγήκε και γενικότερα η πολιτεία, το ρασινικό αθλητισμό. Γιατί κακά τα ψέματα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά ματώνουν χωρίς να έχουν κάποιο έσοδο από την πολιτεία, από την ΕΠΟ, από παντού. Άρα λοιπόν θα πρέπει κάποια κονδύλια έτσι να μένουν στο ρασινικό ποδόσφαιρο και εμείς οι προπονητές να μπορούμε να κάνουμε να υπάρχουν εγκαταστάσεις όπως βλέπετε εδώ για να μπορείτε και εμείς να δουλέψουμε και να μην είμαστε όπως λέτε στον Πειραιά και στη Δυτική Αττική. Η Δυτική Αττική όχι τόσο, ο Πειραιάς έχει τεράστια προβλήματα με τις εγκαταστάσεις. Μακάρι να το δουν και αυτό και να υπάρξουν καλύτερες εγκαταστάσεις όσον αφορά να μπορούν να βγαίνουν ταλέντα τα οποία ποτέ μα ποτέ θεωρώ εγώ δεν θα σταματήσουν να βγαίνουν. Οι συνεργάτες σου, coach, στο team, να αναφέρεις και τα ονόματα τους. Βεβαίως. Ο Μπάμπης ο Χαραλαμπίδης είναι ο άνθρωπος που είναι υπεύθυνος για τη φυσική κατάσταση της ομάδας και ο Γρηγόρης ο Βυρβίλης, ο οποίος είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι προπονητής αναφυλάτων. Επίσης υπάρχει ο Τάσος Ταφίλη, ο νέος καπετής της ομάδας και ο Μασέλ της ομάδας. Και ο Γιώργος ο Μπακαλού, μην το ξεχάσουμε, ο έφορος ο οποίος μας παρέχει, δηλαδή ας πούμε και μας έχει όπως πρέπει τα πράγματά μας, δηλαδή στην ώρα μας, είτε είναι ρουχισμός, είτε είναι γενικότερα έτσι, θέματα ηλεκτρολίτες, νερά και πάλι λέγοντας μπορούμε να είμαστε και εμείς καλυμμένοι και σε αυτό το κομμάτι. Ωραία, κόσμο να σας ευχαριστήσω. Κάθε επιτυχία στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Εγώ ευχαριστώ για την ταλαιπωρία μου να έρθετε τόσο μακριά για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.